Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα, εύχομαι σε όλους. Εκπομπή Beep Beep, εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση του Ζούγκλα. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, λίγο μετά τις 5:30, σχολιάζουμε την καθημερινότητα και βέβαια όλα αυτά τα οποία μας αρέσουν και μας κάνουν να ξεχνιόμαστε από την μίζερη ελληνική πραγματικότητα. Δυστυχώς αυτό που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα το να ξεχνιόμαστε με άλλα πράγματα και να ονειρευόμαστε μας κάνει, νομίζω, καλό. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, να γελάσουμε λίγο, γιατί την περασμένη Κυριακή ολοκληρώθηκε το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Στη Βραζιλία έγινε ο τελευταίος αγώνας. Ο Σεμπαστιάν Φέτελ ήταν ο μεγάλος νικητής, αλλά το αστείο ήταν στο βάθρο. Στο βάθρο που ανέβηκαν μαζί με τον Σεμπαστιάν Φέτελ, ο Φερνάντο Αλόνσο με Φεράρι και ο Μάρκο Έμπερ και αυτός με Red Bull, είχε ένα απρόπτο ο Μάρκο Έμπερ, ο οποίος, να σημειώσουμε, ο αγώνας ο οποίος πραγματοποίησε ήταν ο τελευταίος στην καριέρα του. Πάμε να δούμε το απρόπτο, πάμε να δούμε τη βούτα που έφαγε ο Αυστραλός πρώην πιλότος της Φόρμουλα 1. Εδώ τώρα δείτε, πάει να πανηγυρίσει ο Μάρκο Έμπερ, χαρούμενος, πάρ' τον κάτω. Εντάξει, αυτή η εικόνα, αυτή η φωτογραφία έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Συνεχίζει όμως ακάδεκτος να παίζει με την σαμπάνια, τελευταίος αγώνας, και να τον ανέβει στο βάθρο. Νομίζω ήταν πολύ καλό και για αυτόν, το καλύτερο μάλλον για να ολοκληρώσει την καριέρα του ο Αυστραλός πιλότος, ο οποίος, αν το θυμόσαστε, νομίζω το θυμόσαστε αρκετοί, είχε επισκεφτεί και την Ελλάδα πριν από 3-4 χρόνια, όπου με ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1, ένα μονοθέσιο της Red Bull Racing, κατάφερε να περάσει τη γέφυρα Ρίο Αντίριο. Ήταν τότε, αν θυμόσαστε, που ο αστυνομικός τότε διευθυντής τον κυνηγούσε για να του βεβαιώσει κλίση. Τι άλλο να πούμε, αλλά ήταν και η χρονιά που ο Μάρκο Έμπερ, ενώ πήγε οδικός μέχρι την Πάτρα, ζήτησε να επιστρέψει με ελικόπτερο, διότι είπε το εξής: εγώ σε αυτό το δρόμο δεν θέλω να οδηγήσω ή να μπω σε ένα αυτοκίνητο για να επιστρέψω, γιατί ο άνθρωπος δεν ήξερε τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το πραγματικά τραγικότατο, δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω, εθνικό δρόμο που πληρώνουμε διόδια. Πάμε τώρα. Τώρα να περάσουμε σε κάποια θέματα ελληνικού χαρακτήρα. Δύο θέματα, δύο βίντεο έχω επιλέξει. Δύο βίντεο τα οποία έχουν να κάνουν. Το ένα είναι με τον Δημήτρη Κορέ και το άλλο είναι με τον Στέφανο Ατάρτ. Αν τα ονόματα δεν σας λένε κάτι, θα σας πούν σε λίγο που θα παρακολουθήσετε τα συγκεκριμένα βίντεο. Είναι δύο Έλληνες κατασκευαστές οι οποίοι φτιάχνουν αυτοκίνητα. Ο ένας συγκρίνεται στην τρέλα με τον άλλον, από ό,τι θα καταλάβετε, και το λέω αυτό με την καλή έννοια το θέμα τρέλας, γιατί από παιδί και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Αλλά αν θέλουμε να δούμε μια αλλαγή, αν θέλουμε να δούμε κάτι καλό, μόνο από τέτοιους ανθρώπους μπορούμε να δούμε προκοπή. Ο Δημήτρης Κορές έχει κατασκευάσει ένα σούπερ κάρ, όπως το αποκαλούν στην Ελλάδα. Το έχουμε αποκαλέσει και εμείς σούπερ κάρ, διότι οι επιδόσεις του είναι πάρα πολύ καλές. Από τη στιγμή που φορά εφοδιάζεται, θα δείτε και το πρωτότυπο. Αυτό είναι το πρωτότυπο το νούμερο 3, τώρα έχει βγει και νούμερο 4. Ένα πρωτότυπο το οποίο κινείται τέρμα γκάζι εκτός δρόμου, ανεβαίνει, κατεβαίνει πέτρες αυτά, σκαρφαλώνει σε τείχους, απίστευτα πράγματα, σκαρφαλώνει σε σκαλιά, ανεβαίνει, τα κατεβαίνει. Όλα αυτά θα δούμε ένα αυτοκίνητο το οποίο το έχει φτιάξει Έλληνας, έπειτα από πολυετή έρευνα και εξέλιξη. Αυτό που θα δούμε είναι το Cores Project νούμερο 3 και, όπως σας είπα, και μάλιστα όχι σας έχω πει, πολλοί το έχετε δει και σε μία περσινή εκδήλωση της, όχι περσινή, φετινή εκδήλωση, το περασμένο καλοκαίρι συγκεκριμένα, της Λέσχης Φίλπα, όπου εμφάνισε το project νούμερο 4 και το είδε και ο απλός ο κόσμος. Πάμε να δούμε ένα αυτοκίνητο το οποίο το έχει φτιάξει Έλληνας. Και μετά σχολιάζουμε. We'll be right back.
Ωρε τρέλα! Ελληνική τρέλα, έτσι. Μην νομίζετε ότι είναι ένα όχημα το οποίο το έχει κατασκευάσει ξένος. Έλληνας, ο Δημήτρης Κορές, δεν έχει καμία σχέση με τα καλλιντικά, φίλες και φίλοι. Πάμε όμως γρήγορα τώρα να δούμε τον άλλον τρελάκια Έλληνα, τον Στέφανο Ατάρ. Και μετά θα σχολιάσουμε. Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap, you better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. You can do anything you set your mind to, man. Yeah. Κάνουμε το σταυρό μας με αυτά που βλέπουμε, όμως αυτά τα οποία είδαμε και το πρώτο όχημα του Κορέ, το project νούμερο 3 και το smart for fun νούμερο 2 του Στέφανου Ατάρτα, αυτά είναι οχήματα τα οποία τα έχουν κατασκευάσει Έλληνες. Το πρώτο το έχει φτιάξει ο Δημήτρης, όπως σας είπαμε, ο Κορές. Το δεύτερο, κατόπιν παραγγελίας της εταιρείας Smart, δηλαδή οι Γερμανοί, ακούστε τώρα πόσο απλό είναι, εμπιστεύτηκαν τον Έλληνα. Δεν πήγαν σε ένα Γερμανό, εμπιστεύτηκαν τον Έλληνα για να φτιάξει αυτό το Monster Smart. Το οποίο σημειωτών, το έχουμε ξαναδείξει στο παρελθόν, έχει παίξει ακόμα και σε τηλεοπτικές εκπομπές του εξωτερικού, φυσικά και της Ελλάδος. Έχουν γραφτεί χιλιάδες άρθρα, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες άρθρα για αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί ο Στέφανος ο Ατάρτ δεν έχει φτιάξει μόνο αυτό που είδατε, έχει φτιάξει και το τετράπορτο πιο ψηλό, όχι πιο ψηλό από αυτό. Αν αυτό είναι γύρω στα 3 μέτρα, το έχει φτιάξει γύρω στα 2,5 μέτρα, 2 και κάτι το τετράπορτο, και έχει φτιάξει και ένα αυτοκίνητο που είναι σαν το αυτοκίνητο του Batman. Τρέλα να έχει, ό,τι θέλετε να του το πείτε. Δηλαδή, αν του πεις θέλω να μου φτιάξεις ένα αυτοκίνητο που να θυμίζει μία κάμερα, θα σου φτιάξει το αυτοκίνητο κάμερα. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Αυτή είναι το ελληνικό δαιμόνιο, η ελληνική τρέλα.
Και ειλικρινά το λέω, αν αυτοί οι άνθρωποι βρισκόντουσαν στο εξωτερικό σε μια μεγάλη εταιρεία και είχαν αυτές τις θεοπάλαβες τρελές ιδέες, θα είχαν κάνει καριέρα. Τώρα μιλάμε, θα είχαν δημιουργήσει πραγματικά. Πάμε όμως τώρα σε μια ιταλική δημιουργία, εξωπραγματική δημιουργία θα έλεγα αυτή. Lamborghini Veneno είναι ένα super car της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο κατασκευάστηκε σε μόλις 4 μονάδες. Οι 3 δόθηκαν, πουλήθηκαν μάλιστα σε ιδιώτες, κοντά στα 3,3 εκατομμύρια ευρώ έκαστος, και μία φυσικά, μία μονάδα κράτησε και το εργοστάσιο της Lamborghini. Πάμε να δούμε αυτό το διαστημικό μοντέλο με τα 750 άλογα και τον κινητήρα των 6,5 λίτρων ή 6.500 κυβικά εκατοστά, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, εντός πίστας. Δεν ξέρω αν χαζέψατε και δεν ξέρω αν είχατε ανοίξει έτσι και δυνατά τα ηχεία του υπολογιστή σας. Πάντως ο ήχος ήταν μοναδικός. Το 0% θα σας πω, 2,8 δευτερόλεπτα τελική ταχύτητα όσο αντέχετε. Εντάξει, δεν φτάνει τα 400, 360, 370, δεν ξέρω αν αντέχετε. Λίγοι αντέχουν σε αυτά τα χιλιόμετρα, γιατί πάνω από τα 280, 290, αν πιάσει η βελόνα τα 300, να ξέρετε ότι οι περισσότεροι φοβούνται. Τώρα, φανταστείτε στα 350. Εκεί νομίζω ότι φοβάσαι λίγο περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα μας έρχεται με ένα καινούριο, ολοκένουριο μοντέλο της μάρκας Renault. Το... Τώρα δεν ξέρω πώς το λανσάρουν. Καψούρα. Εν πάση περιπτώσει, ένα καινούριο μοντέλο της Renault. Της κατηγορίας crossover, λίγο τα υπερυψωμένα αυτοκίνητα. Το συγκεκριμένο έχει 20 πόντους από το έδαφος, το οποίο μπορείς να πατήσεις και λίγο χώμα. Οχήματα ελευθέρου χρόνου τα λένε ορισμένοι, SUV κάποιοι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει θα το δείτε, ένα πάρα πολύ ωραίο μοντέλο. Θα ξεκινήσει το βίντεο και θα μιλήσουμε για αυτό το μοντέλο, γιατί είναι και καινούριο, αλλά έχει και πολλά έτσι σύγχρονα στοιχεία, έτσι πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Εδώ βλέπουμε και το εσωτερικό, ένα βίντεο το οποίο το έχουμε αρπάξει από το κανάλι της Renault στο YouTube. Δείτε εδώ σχεδίαση, αυτό φίλες και φίλοι είναι το Renault, το Capture. Και να σας πω κάτι που έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Τι θα μπορούσε να έχει ελληνικό ενδιαφέρον για ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Ο κινητήρας όπου εφοδιάζεται το αυτοκίνητο, οι εκπομπές ρήπων όπου συνδυάζονται με τα τέλη κυκλοφορίας, η κατανάλωση καυσίμου και η τιμή. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους, για να αγοράσει κάποιος αυτοκίνητο, όσοι τέλος πάντων έχουν απομείνει για να αγοράσουν αυτοκίνητο. Εδώ να σημειώσουμε και κάτι. Το πρώτο 15ο του Νοέμβρη η αύξηση
φίλες και φίλοι, των πωλήσεων σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα ήταν της τάξης του 90%. Για να δούμε πώς θα κλείσει η χρονιά. Να σας πω τώρα για αυτό το αυτοκίνητο, το οποίο έχει και το δικό του χαρακτήρα. Βλέπετε, μπορεί κάποιος να δημιουργήσει το δικό του αυτοκίνητο, μία οροφή με διάφορα σχέδια από πάνω. Τους κινητήρες θα σας αναφέρω. Έχουμε κινητήρες 1500 κυβικών εκατοστών diesel με 90 ύπους, χωρίς τέλη κυκλοφορίας. Εδώ σας θέλω, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και κατανάλωση μόλις 3,6 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Από εκεί και πέρα έχουμε τον κινητήρα βενζίνης με τα 900 κυβικά εκατοστά, τρικύλινδρος παρακαλώ, με μέση κατανάλωση 4,9 λίτρα. Και υπάρχει και αντίστοιχα και μία άλλη έκδοση με 120 ύπους σε 1200 κυβικά εκατοστά και κατανάλωση καυσίμου 5,4 λίτρα. Εδώ τώρα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και η τιμή του αυτοκινήτου. Η τιμή του αυτοκινήτου με απόσυρση, και ξέρετε ότι αυτό το αυτοκίνητο συνήθως είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή του, το γνωρίζουμε άλλωστε, αλλά αυτό το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ και 10 περίπου μέρες, θα έλεγα, 2 εβδομάδες το πολύ, 13.950 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή του. Νομίζω για ένα τέτοιο αυτοκίνητο είναι αρκετά καλή. Να δώσουμε λίγο έμφαση, να σας πω το μήκος, 4,12 μέτρα. Αν έχετε κάποιο αυτοκίνητο και ξέρετε το μήκος του, μπορείτε να καταλάβετε και ποιο είναι το μέγεθος. Μπορεί να φιλοξενήσει εύκολα 4 επιβάτες, αλλά εκεί που δίνουν έμφαση οι Γάλλοι είναι και στον πολυμορφικό χαρακτήρα. Δηλαδή, όταν μπαίνει κάποιος μέσα, να έχει τους χώρους του, να έχει να αφήσει τον καφέ του, να αφήσει το κινητό του, να αφήσει τη φωτογραφική του μηχανή, τα γυαλιά του. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όσον αφορά δε το χώρο αποσκευών, να ρίξει και τα πίσω καθίσματα, τότε η χωρητικότητα αγγίζει τα 1235 λίτρα. Φουλ τεχνολογικά συστήματα όπως το Hill Assist. Το Hill Assist τι είναι? Είναι όταν είσαι σε μια ανηφόρα, αντί να τραβάς το χειρόφρενο για να ξεκινήσει και να μην σου φύγει προς τα πίσω, αυτό το κάνει από μόνο του το αυτοκίνητο. Έχει από εκεί και πέρα Start and Stop, δηλαδή όταν σταματάει στην κίνηση σβήνει ο κινητήρας, άρα πέφτει χαμηλή η κατανάλωση. Έχει οθόνη αβίζ 7 εντσών με ελληνικό μενού, αυτό είναι το σημαντικό, με ελληνικό στα ελληνικά. Και από εκεί και πέρα έχει και navigation, σύστημα πλοήγησης για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Το συνδέεις το κινητό σου άμα θέλεις με το αυτοκίνητο, οπότε έχεις πολλά τέτοια αυτά. Έχει υποδοχή USB, έχει τα πάντα, το βλέπετε εδώ, χώρους πάρα πολύ καλούς. Και δείτε εδώ, και εδώ είναι ο χώρος αποσκευών, εδώ είναι το κάθισμα, αν δείτε εδώ, το κάθισμα το οποίο είναι μετακινούμενο το πίσω. Άρα τι κάνει στην ουσία? Μεγαλώνει ο χώρος αποσκευών. Αν έχεις μικρά παιδιά, το πηγαίνεις λίγο πιο μπροστά, κερδίζεις. Εδώ έχουμε και διπλό πάτωμα. Δείτε εδώ, και χρηστικό. Όπως σας είπα προηγουμένως, τα πολυμορφικά τι είναι συνήθως? Χρηστικά αυτοκίνητα. Αυτό σου βγάζει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και νομίζω ότι θα είναι επιτυχημένο και στην ελληνική αγορά. Έτσι, να πάτε να το οδηγήσετε, γιατί αυτός ο κινητήρας των 900 κυβικών εκατοστών, δεν λέω για τον diesel, όσοι έχετε οδηγήσει diesel μπορεί να καταλάβετε και τις ροπές και όλα αυτά, αλλά όταν μιλάμε για ένα κινητήρα 900 κυβικά, μας προβληματίζει. Να μην σας προβληματίζει καθόλου αυτός ο κινητήρας, να μην σας προβληματίζει ο κινητήρας του ενός λίτρου των 999 κυβικών εκατοστών της Ford, να μην σας προβληματίζει ο 1,2 του Volkswagen Group. Αυτοί είναι φοβεροί κινητήρες, ακολουθούν άπτεστα την τεχνολογία downsizing και στην τελική δεν καταλαβαίνεις με τίποτα ότι έχεις να κάνεις με ένα κινητήρα με τόσο χαμηλό κυβισμό. Σου θυμίζει 1600 και πάνω και έχεις το πλεονέκτημα της χαμηλής κατανάλωσης. Με αυτά και με αυτά μας, φίλες και φίλοι, η εκπομπή BB έφτασε στο τέλος της. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Στις κάμερες και στα μικρόφωνα ήταν ο Βασίλης Σαριμπαλίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη, λίγο μετά τις 5.30. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.